Θεία Μαμούθ πάνω από το μοναστήρι των Σαββατιανών αποκάλυψε η έφοδος της αστυνομίας σε απάτητη ρεματιά μέσα στην οποία λειτουργούσε ολόκληρο εργοτάξιο για την καλλιέργεια και επεξεργασία των ναρκωτικών. Πρέπει να ξέρεις το μέρος, είναι δύσβατη, δύσβατη, πολύ δύσβατη η περιοχή. Το κάθε δέντρο λέει σαν το νερομπούκαλο που έχει το νερό μέσα, τόσο χοντρό. Με πριόνι τα κόψαν τα δέντρα. Η αποκάλυψη προκαλεί σοκ στους κατοίκους της περιοχής για το θράσος των καλλιεργητών που έδρασαν χωρίς ιερό και όσιο, ουσιαστικά μέσα σε χώρο που ανήκει στο μοναστήρι. Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Ένα μοναστήρι πρέπει να το σέβονται οι ανθρώποι. Είναι ένας χώρος που πάνε εκεί πέρα και προσέχονται οι ανθρώποι. Ακούνε τη λειτουργία τους. Πρέπει να το σεβαστούν. Δεν πρέπει στο μοναστήρι μέσα να κάνουν χασοφυτείας, δεντροφυτείας. Εδώ και μέρες αστυνομικοί έσφυγαν τον κλειόγυρο από τη φυτεία που βρισκόταν υπό διαρκή παρακολούθηση σε μια προσπάθεια των αρχών να πιάσουν στα πράσα τα μέλη της εγκληματικής συμμορίας. Αυτό το βράδυ είχα εκεί πέρα ένα αμάξι συμβατικό της αστυνομίας, ότι κάτι ρε παιδιά εδώ πέρα, έτσι βλέπουμε τη θέα που λέει. Η έφοδος των ειδικών δυνάμεων στην απέραντη χασισοφυτεία έβαλε τέλος στα σχέδιά τους, καθώς έχασαν μέσα από τα χέρια τους ένα τόνο χασίς έτοιμο για συγκομιδή. Είναι σαν κρεμός η παϊκάδοση, είναι χαμηλά, τα κλάδια μεγάλα και δεν φαινόταν τα φυτεία. Εντάξει, είναι τεράστιος ο χώρος. 100 στρέμματα, 200 είναι τεράστιος ο χώρος. Τώρα κατά πόσο ήταν στο χώρο του μοναστηρίου δεν το ξέρει κανείς. Η φυτεία αριθμούσε 1150 δενδρύλια θεριά με ύψος έως και 3 μέτρα. Οι αστυνομικοί έκοψαν με μηχανήματα, δέντρα και βλάστηση για να αποψηλώσουν την καλλιέργεια και τα δέντρα να μεταφερθούν μέχρι το φορτηγό του Δήμου Μαλεβιζίου που έκανε 2 δρομολόγια για να μεταφέρει κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας τη σοδειά στο αστυνομικό μέγαρο. Ήταν το μεγάλο φορτηγό του Δήμου, τεράστιο, γεμάτο, 2 φορές πήγε. Τα φόρτωσε, τα έφερε και μετά ξαναπήρε κι άλλα. Τα πήραν που τα πάνε τώρα στο Δήμο. Η φυτεία διέθετε στεγασμένο χώρο για την αποξήρανση της κάναβης, όπου ήδη είχαν συγκεντρωθεί 27 κιλά χασίς, το οποίο έπεσε στα χέρια της αστυνομίας. Ακόμη αποξηραντήριο, αυτοσχέδια λιμνοδεξαμενή για το πότισμα, αλλά και παρατηρητήριο σε ύψομα 800 μέτρα μακριά από το χώρο της φυτείας. Ναι, ακούγεται για ένα τεράστιο ποσό. Τώρα δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν έχω σχέση με τα συγκεκριμένα. Και δεν ξέρω να εκτιμήσω την αξία τους. Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει πολλές προσαγωγές ατόμων που είχαν πρόσβαση στην περιοχή. Στους χώρους της φυτείας βρέθηκαν και περισυνελέγησαν από τη σήμανση από τσίγαρα, σύνεργα καλλιέργειας και διάφορα αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιήσει καλλιεργητές, τα οποία εξετάζονται για αποτυπώματα και DNA.